Κάτσε ακόμα να τον είδε. Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Από το Δημοτικό Στάδιο Λεχενών γίνεται η αναμέτρηση μεταξύ του Ηλιακού Λεχενών και του Πόρου. Οι συνθέσεις των ομάδων είναι ως εξής. Ηλιακός Λεχενών, νούμερο 1, Καραλάγας, νούμερο 2, Χρονόπλος, νούμερο 3, Μουγκός, νούμερο 4, Καραγιαννάκης, νούμερο 5, Φωτόπουλος, νούμερο 6, Τσέλος, νούμερο 7, Καψάλης, νούμερο 8, Ευαγγελιστής, νούμερο 9, Ανδρικόπλος, νούμερο 10, Γαλάνης και νούμερο 11, Αργυρόπλος. Προπονητής είναι ο κύριος Τελμετίδης του Ηλιακού Λεχενών, ενώ προπονητής του Πόρου είναι ο κύριος Αντωνόπουλος. Η σύνθεση τώρα της ομάδας του Πόρου έχει ως εξής. Τερματοφύλακας παίζει ο Μούγιας, το νούμερο 2 Αναγνωστόπουλος Γιώργιος, νούμερο 3 Σαραντόπουλος, νούμερο 4 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, νούμερο 5 Βαβούσας, νούμερο 6 Θεοδωρίδης, νούμερο 7 Σουλιώτης, νούμερο 8 Πρίφτης, νούμερο 9 Μπίλης, νούμερο 10 Θανασίου και νούμερο 11 ο Σωτηράκης. Πρώτη στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει η ομάδα του Πόρου. Ο Ηλιακός σήμερα θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρηθεί στην πεντάδα των πρωτοπόρων. Το ελπίζουμε αυτό να το πετύχει σήμερα. Και τώρα είναι έτοιμος να μπει ο Ηλιακός Λεχενών με αρχηγό το Γαλάνη και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Στη σέντρα είναι ο Ηλιακός Λεχενών με τον Ανδρικόπουλο και τον Αργυρόπουλο. Σε λίγο διατήρηση του αγώνα θα σφυρίξει την έναρξη. Και άρχισε ο αγώνας. Την μπάλα την έχει τώρα ο Γαλάνης. Τη δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος αλλάζει ωραία το παιχνίδι από αριστερά προς τον Μουγκό. Ο Μουγκός δίνει μια παλιά στον Ευαγγελιστή προς τα αριστερά του γηπέδου και προς το κέντρο. Ωραία παλιά του Ευαγγελιστή προς τον Ανδρικόπουλο. Μάχη τον Ανδρικόπουλο εκεί, πολύ ωραία προσπάθεια. Δίνει την μπάλα στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης αλλάζει, έξυπνο το παιχνίδι από εκεί έρχεται. Ο Καψάλης κάνει ένα σούτ αλλά κοντράρει μπάρα. Την μπάλα την έχει τώρα ο Αθανασίου, ο οποίος ο Χρονόπουλος όμως προλαβαίνει και βγάλει την μπάλα αράου του. Από το πλάγιο του Πόρου απόκρουσε ο Ευαγγελιστής. Διεκδικεί ο Μουγκός, πάλι ο Ευαγγελιστής. Προσπαθεί και δίνει μια παλιά προς τον Καψάλη. Έγινε λάθος όμως, πάλι ο Ευαγγελιστής δίνει την μπάλα στο Μουγκό. Στον χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά. Κατεβαίνει ο Μουγκός με την μπάλα. Δίνει στον Καψάλη προς τα δεξιά και αυτός προς τον Τζέλο. Τσέλος πάλι Καψάλη. Πάλι Τσέλος, 1-2. Βαθιά παλιά του Τσέλου, μόνο ο Αργυρόπουλος μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά ασθενής όμως του Αργυρόπουλου και απεκρούεται από τον τερματοφύλακα Μούγια. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Με πρωτεργάτη τον Τσέλο που έκανε αυτή τη βαθιά παλιά. Το ελεύθερο βολέ λοιπόν από τον Κούγια. Την μπάλα την πήρε ο Σουλιώτης. Κερδίζει ο Καψάλης. Το άνοιγμα όμως του Γαλάνη δεν είναι καλό προς το Τσέλο. Και κέρδισε ο Πρίφτης, ο οποίος έκανε λάθος και έδωσε μια παλιά. Την μπάλα τώρα αυτή τη στιγμή την έχει ο Μουγκός στο χώρο του κέντρου, δίνει στον Καψάλη. Ο Καψάλης στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Την μπάλα την έχει ο Τσέλος, πλάγιο αράουτ από τον Μπίλη υπέρ του Ηλιακού Λεχενών και προς τα δεξιά.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά, μπορούμε να πούμε, στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου. Έχει απόλυτη κυριαρχία. Ελπίζουμε να διατηρηθεί μέχρι το τέλος. Η μπάλα τώρα προς τον Ανδρικόπουλο. Τρίπλο στον Ανδρικόπουλο, προς το χώρο. Κόβεται όμως έξυπνα από τον Αναγνωστόπουλο. Την μπάλα τώρα την έχει ο Σωτηράκης. Ο Σωτηράκης ανοίγει δεξιά προς τον Αναγνωστόπουλο, τον Γιώργο. Αυτός προσπάθησε να κάνει μία σέντρα, αλλά η μπάλα κατευθύνεται κόρνερ μετά από παρέμβαση του Χρονόπουλου. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Πόρος σημερινό παιχνίδι και από τα δεξιά είναι έτοιμο να το χτυπήσει ο Αθανασίου. Κατευθύνεται ο Αθανασίου προς την μπάλα. Περισσότερη επέκταση είναι στα καρέ του Ηλιακού Λεχενών. Αφήνει ο Αθανασίου και πάει στην μπάλα ο Σαραντόπουλος να εκτελέσει το κόρνερ. Έτοιμος να εκτελέσει ο Σαραντόπουλος λοιπόν το κόρνερ αυτό. Παίρνει φόρα, σουτάρει, εκτελεί. Όχι όμορφη έξοδο στο σάκι του Καραλάγα και μετά από μία κεφαλιά του Σιλιώτη μπάλα κατευθύνθηκε out. Παλιά προς το κέντρο του γηπέδου στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης κατεβάζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει στον Καψάλη. Ο Καψάλης δίνει στο Χρονόπουλο προς τα πίσω. Ο Χρονόπουλος πάλι στον Ευαγγελιστή. Στην αριστερή πλευρά του γηπέδου τώρα. Ευαγγελιστή κάνει μια ωραία τρίπλα. Προχωράει, περνάει το χώρο του κέντρου. Του γίνεται φάουλο εκεί που σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής του αγώνα. Ο Μουγκός εκτελεί αμέσως το φάουλ. Την μπάλα την έχει ο Γαλάνης, ο οποίος δίνει στο Τζέλο. Ο Τσέλος πήγε να κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Καραγιαννάκη, που ήταν πολύ δυνατή όμως, η οποία κατευθύνθηκε και out. Την μπάλα τώρα την έχει ο τερματοφύλακας του Πόρου, ο Μούγιας. Αλλάζει εκεί μαζί με το Σαραντόπουλο, πάλι Μούγιας. Το ελεύθερο του Μούγια φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπου εκεί θα επιδείξει ο Μουγκός, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά, τη δίνει την μπάλα στον Καψάλη. Ο Καψάλης κάνει μια επιτόπου τρίπλα. Περνάει μια πολύ όμορφη μπαλιά προς τον Τσέλο, προς τα δεξιά του γηπέδου. Ο Τσέλος με μια μπαλιά προς τον Ανδρικόπουλο, μέσα στην περιοχή. Ο Ανδρικόπουλος γυρίζει ωραία την μπάλα προς τα έξω όμως. Πάλι μπάλα έρχεται στον Τσέλο. Κάνει ένα σουτ, πολύ καλό σουτ. Από μακριά όμως, ήταν λίγο ασθενές. Την απέκρουσε ο τερματοφύλακας Μούγιας. Έτοιμος τώρα ο Μούγιας να εκτελέσει το out. Το ελεύθερο, συγγνώμη. Την μπάλα την πήρε ο Καψάλης. Την μπάλα τώρα την έχει ο Αθανασίου του Πόρου, ο οποίος πήγε να δώσει μια παλιά προς τα δεξιά, αλλά την μπάλα την κέρδισε ο Μουγκός. Την μπάλα την έχει ο Γαλάνης τώρα. Δίνει στον Καψάλη, ο Καψάλης στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος πάει να παίξει ένα δύο με τον Καψάλη. Του γίνεται κάποιο φράγμα εκεί το οποίο δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Την μπάλα τώρα την έχει ο Τσέλος στο χώρο δεξιά του κέντρου. Δίνει μια παλιά προς τον Αργυρόπουλο, κόβεται όμως από τον Αναγνωστόπουλο. Καψάλης πάλι. Ένα φάουλο που σφυρίζει ο διαιτητής υπέρ του Πόρου που έγινε απάνω στο Σουλιώτη. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Καψάλης λίγο στη μέση, αλλά είναι εντάξει. Την μπάλα τώρα την έχει ο Σαραντόπουλος, ο οποίος δίνει στο κέντρο του γηπέδου. Άσχημο κοντρόλ όμως από τον Αθανασίου. Την μπάλα την έχει ο Αργυρόπουλος. Καθυστερεί κάπως. Την δίνει στον Γαλάνη, ο Γαλάνης στον Καψάλη. Ο Γαλάνης πάει να βγάλει μια παλιά στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος ωραία τρίπλα επί τόπου. Σκάβει πολύ ωραία την μπάλα, αλλά είναι offside ο Αργυρόπουλος. Ωραία στιγμή για τον Ηλιακό Λεχενών. Μόνο πέτυχε το offside ο Αργυρόπουλος εκεί. Θεοδωρίδης δίνει στον Κούγια. Ο Κούγιας καθυστερεί λιγάκι, πιάνει την μπάλα και κερδίζει φάουλ από τον Αργυρόπουλο. Ετοιμαζόταν να εκτελέσει το ελεύθερο, παρεμβλήθηκε και ο Αργυρόπουλος και κέρδισε το φάουλ. Ετοιμάζεται πάλι ο Βαβούσας τώρα να εκτελέσει αυτό το φάουλ, μόνο θα είναι ελεύθερο βολέ. Ετοιμάζεται σουτάρι, φέρνει την μπάλα προς το χώρο του κέντρου, εκεί πηδάει ο Κοψάλης, παίρνει την κεφαλιά, παίρνει δεύτερη κεφαλιά ο Γαλάνης. Άσχημο κοντρόλ από τον Αναγνωστόπουλο, περνάει όμως μια παλιά προς τον Αθανασίου. Αθανασίου έδωσε στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχασε την μπάλα. Τώρα την μπάλα την έχει ο Ευαγγελιστής, ο οποίος κάνει μια ωραία προσπάθεια. Πετάει όμως άσχημα την μπάλα προς τα αντίπαλα καρέ. Ο Γαλάνης όμως είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού στο κέντρο. Την μπάλα τώρα την έχει ο Καψάλης, ο οποίος τη δίνει στο Τζέλο.
Επιτρόπιο τρίπλο του Τσέλου δίνει την μπάλα προ τα πίσω στο Χρονόπλο για να ανοιχτεί η ομάδα των Ηλιακού Λεχενών. Ο Χρονόπλο δίνει στον Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλο έδωσε τον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστή πάλι πίσω στο Φωτόπουλο. Προσπαθεί να κοντρολάρει κάπω η ομάδα των Λεχενών το παιχνίδι. Καψάλι τώρα την μπάλα. Καραγιαννάκη έχει την μπάλα τώρα. Δίνει μια παλιά προ τον Αργυρόπλο. Ο οποίος έκανε άσχημο κοντρόλ με το στήθος. Είναι πλάγιο out που παρεχώρησε ο Σαραντόπουλος της ομάδας του Πόρου. Το πλάγιο out ετοιμάζεται να το εκτελέσει από τα δεξιά ο Καραγιαννάκης. Ο Γιώργης δίνει στον Καψάλη. Καψάλης πάλι στον Καραγιαννάκη. Άσχημο κοντρόλ όμως του Καραγιαννάκη. Μπάλα πλάγιο out υπέρ του Πόρου. Σαραντόπουλος. Ο Χρονόπουλος απέκρουσε, την μπάλα την έχει ο Γαλάνης, ο οποίος περνάει μια παλιά προς τον Αργυρόπουλο, κόβεται όμως από το Βαβούζα. Την μπάλα την έχει ο Ανδρικόπουλος. Ο Ανδρικόπουλος τη δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος κόπηκε από τον Αθανασίου και ένα πλάγιο ότι υπέρ του Ηλιακού Λεχενών προς τα δεξιά, που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Καραγιαννάκης προς τον Γαλάνη. Ο Γαλάνης. Ένα φάουλ όμως, μια κόντρα που έχει γίνει απάνω στον Καψάλη και ο Ηλιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου για από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Παίρνει φόρα. Το εκτελεί προς τον Ανδρικόπουλο, μέσα στην περιοχή ο Ανδρικόπουλος. Κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να γυρίσει. Γυρνάει, βγάνει τη σέντρα, αλλά είναι άσχημη και η μπάλα έφυγε out. Σιγά σιγά η ομάδα του Πόρου θα επαναφέρει την μπάλα στα καρέ. Μπάλα την έχει ο Καψάλης αυτή τη στιγμή. Προσπάθησε να δώσει μια παλιά τρύπα στο Μουγκό. Απεκρούστηκε η μπάλα. Έχει όμως φυριχθεί κάποιο offside. Την μπάλα τώρα την έχει ο Ευαγγελιστής από τα αριστερά του γηπέδου. Δίνει μια παλιά προς τον Αργυρόπλο. Φάουλ στον Αργυρόπλο, το οποίο σφυρίχθηκε αμέσως από το αγώνα και από τα αριστερά. Εκτελεί μέσα στα καρέ του Κούγια. Βγαίνει ο Κούγιας, αποκρούει την μπάλα. Καλή φάση, αλλά δεν πήγε κανένας κοντά στον τερματοφύλακα να εκμεταλλευτεί αυτήν την αδράνεια της άμυνας του Πόρου. Την μπάλα την έχει ο Χρονόπουλος, ο οποίος τη διώχνει προς το κέντρο. Πάλι ο Χρονόπουλος τρέχει, μαζεύει την μπάλα, τη δίνει προς τον Ευαγγελιστή, αλλά η μπάλα δεν είναι καλή και βγαίνει πλάγιο out υπέρ του Πόρου και από τα δεξιά. Ενώ διανύουμε γύρω στα 10 λεπτά παιχνιδιού. Ο Θεοδωρίδης στο πλάγιο out. Έγινε ένα φάουλ εκεί του Καψάλη απάνω στον Σωτηράκη. Το φάουλ αυτό θα εκτελέσει ο Μπίλης μάλλον. Όχι, αφήνει την μπάλα στον Αθανασίου. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πολλοί παίχτες στα καρέ του Ηλιακού Λεχενών. Γίνεται το βάλα, απεκρούγει ο Καψάλης με ωραία κεφαλιά. Διώχνει. Ο Αργυρόπουλος, άσχημη απόκριση του Αργυρόπουλου. Επαναφέρει την μπάλα, πάλι μέσα στα καρέ του Ηλιακού. Απέκρουσε όμως ο Φωτόπουλος και έδιωξε την μπάλα. Ο Τσέλος τώρα τη δίνει στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης πάλι στο Τσέλο. Ο Τσέλος στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος δίνει πίσω στο Χρονόπουλο για να ανοιχτεί η ομάδα του Πόρου. Ο Χρονόπουλος δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής τώρα από τα αριστερά δίνει μια παλιά προς τον Μουγκό. Λάθος κοντρόλ του Μουγκού προς τον Αργυρόπουλο. Χάθηκε για αυτή η καλή ευκαιρία, ας πούμε, για τον Ηλιακό. Κόβει ο Ευαγγελιστής, την μπάλα την έχει ο Μουγκός. Ο Μουγκός τη δίνει στο Χρονόπουλο. Ο Χρονόπουλος στο Γαλάνη. Ανοίγει τώρα ο Γαλάνης, δίνει μια παλιά στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος τώρα κατεβαίνει, προσπαθεί να περάσει στο χώρο του κέντρου, περνάει μια παλιά προς τον Καψάλη. Ο Καψάλης ωραίες απανωτές τρίπλες, προσπαθεί να δώσει μια παλιά τζόλο, η οποία κόβεται. Τώρα την μπάλα την έχει ο Φωτόπουλος, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο out από τον Μπίλη. Το πλάγιο out είναι ακριβώς στο κέντρο και από τα δεξιά. Έτσι εκτελεί, δίνει την μπάλα στον Καψάλη, πάλι Καραγιαννάκης. Γίνεται κάποιο φράγμα εκεί, το οποίο σφίριξε αμέσως ο διαιτητής. Πολύ καλός ο διαιτητής του σημερινού αγώνα μέχρι στιγμής. Ο Καραγιαννάκης δίνει μια παλιά στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης γυρνάει προς τα πίσω, προς το Χρονόπουλο. Ο Χρονόπουλος περνάει μια παλιά, δεν μπορεί να την περάσει. Σπρώχνει εκεί ο Αργυρόπουλος, κερδίζει φάουλο ο Σωτηράκης.
παιχνίδι κέντρου περισσότερο, μπορώ να πω. Κάποια υπεροχή του Ηλιακού. Προσπαθεί τώρα ο Πόρος να κοντρολάρει το παιχνίδι. Την μπάλα τώρα κέρδισε ο Ευαγγελιστής. Ένα πλάγιο out. Υπέρ του Πόρου όμως, κατόπιν αποδείξεις του επόπτη. Τώρα την μπάλα την έχει ο Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης κάνει κάποιες τρίπλες εκεί. Προσπαθεί να τις κερδίσει. Την μπάλα κερδίζει όμως ο Καψάλης. Περνάει ο Καψάλης. Κερδίζει όμως φάουλ εκεί από τον αναγνωστόπλο τον Γιώργο. Ο Γαλάνης κατεβάζει την μπάλα τώρα προς τον χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Προσπαθεί να δώσει μάλλον στον Αργυρόπλο, ο οποίος ήταν μακριά από την μπάλα. Την κερδίζουν οι παίκτες του Πόρου και συγκεκριμένα ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος δίνει στον τερματοφυλακά τον Κούγια. Ο Κούγιας τώρα ετοιμάζεται, δίνει το ελεύθερο βολέ προς τον χώρο του κέντρου. Πηδάει ο Γαλάνης, κέρδισε την κεφαλιά. Την μπάλα τώρα την έχει ο Μπίλης, ο οποίος κάνει το κοντρόλ και την παίρνει ο Τσέλος. Ο Τσέλος προσπαθεί να δώσει μια παλιά προς τον Ανδρικόπλο, αλλά δεν ήταν καλή η παλιά του και πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Μούγια. Μούγιας αλλάζει με τον Σαραντόπλο και πάλι Μούγιας. Πάλι ελεύθερο βολέ, ίδιο σκηνικό μέχρι στιγμής. Πήδηξε ο Θεοδωρίδης και έρθει στην κεφαλιά, πάλι Θεοδωρίδης. Μια παλιά προς τον Πρίχτη, ο οποίος κόπηκε από το Φωτόπουλο έξοχα και διώχνει ο οποίος στο χώρο του κέντρου. Την κέρδισε ο Πρίχτης, προς ετοιμάζεται να γεμίσει, κάνει μια βαθιά παλιά. Κόβει όμως ο Καραγιαννάκης ο Γιώρης εκεί. Ελευθερώνει ο Καψάλης. Δύο πέσανε απάνω στον Ανδρικόπουλο, ο οποίος κερδίζει φάουλ στο χώρο ακριβώς του κέντρου. Όλοι πίσω είναι. Την μπάλα τώρα την έχει ο Καψάλης. Προσπαθεί να δώσει μια παλιά στον Ανδρικόπουλο, η οποία κόβεται η παλιά αυτή. Μια παλιά μόνο στο... Δεν μπορεί όμως, δεν μπορεί, είναι ψηλός ο τερματοφύλακας. Την κέρδισε εύκολα την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πόρου Μούγιας μετά από αυτό το λάθος της άμυνας του Πόρου. Το ελεύθερο βολέ, ελέγχει ο Ευαγγελιστής, δίνει μια παλιά στο χώρο του κέντρου στο Γαλάνη. Δεν ήταν καλή όμως η παλιά αυτή. Την μπάλα τώρα αφού μετά από το κόψιμο του Τσέλου την έχει ο Καψάλης. Καψάλης προσπαθεί να ανοίξει προς τον Ευαγγελιστή από την αριστερή πλευρά. Τρέχει ο Ευαγγελιστής να πάρει την μπάλα. Ένα λάθος της άμυνας εκεί. Τρέχει ο Ευαγγελιστής να πάρει την μπάλα, αλλά ο Κούγιας, ο Μούγιας μάλιστα, συγγνώμη, Μούγια τον λένε, όχι Κούγια, κερδίζει με τον ίδιο τρόπο και αυτή την εναέρια μονομαχία. Ελεύθερο του Μούγια, την μπάλα την έχει ο Μπίλης, ο οποίος κάνει την μπάλα, την παίρνει ο Καψάλης, δίνει ο Τσέλος. Ο Τσέλος τώρα από τα δεξιά δίνει μια παλιά στον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος προσπαθεί να δώσει πάλι. Δεν είναι καλό το 1-2 του Αργυρόπουλου μαζί με το Τζέλο. Την κέρδισε ο Πρίφτης. Ο Πρίφτης έγινε κάτοχος μπάλας τώρα αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Τώρα την μπάλα την έχει ο Αθανασίου, ο οποίος κάνει δύο απανωτές τρίπλες. Ο Αθανασίου προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Ελέγχει ο Καψάλης. Ο Καψάλης δίνει στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο από τα δεξιά. Η ομάδα των Λεχινών τώρα προσπαθεί να δώσει μια παλιά στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος δεν έχει κάποιο στήριγμα όμως κοντά του. Δίνει πολύ ωραία στον Αργυρόπλο. Ο Αργυρόπλος προχωράει, κάνει μια μετοπική προσπάθεια. Κόβεται όμως καθαρά εκεί. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Σαραντόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει μια βαθιά παλιά όμως εκεί που ελέγχεται απόλυτα από τον Χρονόπουλο, ο οποίος γυρίζει δερματοφύλακα του Ηλιακού Λεχινού, τον Καραλάγα. Καραλάγας αλλάζει αμέσως παιχνίδι προς τον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής τώρα από τα πλάγια, αριστερά, δίνει στο Μουγκό, ο οποίος δίνει πάλι στον Ευαγγελιστή, σε ένα χώρο του κέντρου. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ανδρικόπουλο, δεν ήταν καλή κι αυτή η παλιά. Ελέγχει πάντοτε ο Μούγιας, δερματοφύλακας του Πόρου, ο οποίος δίνει στο Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης κατεβάζει την μπάλα. Κάνει μια τρίπλα, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Δεν είναι καλή η παλιά αυτή. Πηγαίνει κατευθείαν στον Καραλάγα, αλλά ο Καραλάγας αφήνει στο Χρονόπλο. Ο Χρονόπλος δίνει στον Καψάλη. Δέχεται όμως το μαρκάρισμα το άσχημα από τον Αθανασίου και κερδίζει το φάουλ. Χρονόπλος τον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής πάλι πίσω στο Φωτόπλο. Ένα παιχνίδι θα έλεγα λίγο ανιαρό σήμερα. Ο Ηλιακός έχει την απόλυτη κυριαρχία του παιχνιδιού. Τώρα την μπάλα την έχει ο Καραγιαννάκης από τα δεξιά. Ο Καψάλης, ο οποίος χάνει την μπάλα μετά από πολλές τρίπλες, αλλά προσπαθεί μετά, κερδίζει μια κόντρα και κερδίζει και το πλάγιο out. Στο πλάγιο out ο Τσέλος δίνει την μπάλα στον Γαλάνη. Άσχημο λίγο κοντρόλ του Γαλάνη, χάνει την μπάλα, την κέρδισε ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου τη δίνει στο Σουλιώτη. Ο Σουλιώτης προσπαθεί να βρει με μία τον Πρίφτη, αλλά η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στην αγκαλιά του Καραλάγα. Καραλάγας πάλι δίνει στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο.
ο οποίος με τη σειρά του αφήνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός και αυτός τον Καψάλη, πάλι Καραγιαννάκης, Γιώργος, Γαλάνης, Γαλάνης δίνει στο Τζέλο, ο Τζέλος πίσω στον Καψάλη, Καψάλη, Καραγιαννάκης, η μπάλα έχει βγει όμως και είναι υπέρ του πόρου. Δεν είναι καλή παλιά του Καραγιαννάκη. Πλάγιο out ο πόρος, ο οποίος πέταξε την μπάλα πάλι έξω. Επαναλαμβάνεται υπέρ του πόρου πάλι το πλάγιο. Σαραντόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο out. Έκοψε ο Μουγκός, πάλι Σαραντόπουλος, μια βαθιά παλιά. Γίνεται φάουλ όμως πάνω στο Σουλιώτη από τον Φωτόπουλο. Ένα φάουλ γύρω στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Καραλάγα. Το φάουλ αυτό ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σωτηράκης. Είναι μαζί με τον Αθανασίου εκεί. Ίσως κάτι να ετοιμάζει, ίσως να είναι απευθεία στο χτύπημα, αλλά είναι λίγο μακριά. Τελικά ο Σωτηράκης εκτελεί, σκαφτεί παλιά προς τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου αφήνει πολύ ωραίο το σουτ από τον Μπίλη. Απόκριση καταπληκτική του Καραλάγα και η μπάλα κόρνερ. Ευκαιρία για τον Μπόρο. Ενώ συμπληρώνει τη Λιακούλα και ο Καραλάγας αγρυπνούσε αυτή τη στιγμή και απέκρουσε την μπάλα και έστειλε την μπάλα κόρνερ, ένα κόρνερ υπέρ του πόρου, το δεύτερο κόρνερ υπέρ του πόρου. Εκτελείται λοιπόν το κόρνερ, απέκρουσε ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Μια κακή μπαλιά του Αναγνωστόπουλου, πέταξε την μπάλα κατευθείαν πλάγιο out, με ένα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού και από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λεχενών. Την μπάλα την έχει ο Αργυρόπουλος, ο οποίος περνάει πολύ ωραία. Γίνεται σκληρό φάουλ από τον Σωτηράκη. Εκτελέστηκε αμέσως από τον Γαλάνη προς τον Καψάλη. Ο Καψάλης άσχημη μπαλιά προς τον Ανδρικόπουλο. Ο Αθανασίου τώρα έδωσε.